πάω τώρα στις μέλισσες, γιατί τη συνάντησα στο Ένοστρον. Έγινε απονομή πολυπλατινένιων επιτυχιών, έχω να σας πω. Και φυσικά ρώτησα το Χρήστο Μάστορο και του λέω. Μέλισσες πολυπλατινένιες. Παιδί, έχει μια πολύ σεξι συνύπαρξη με τη Δέσποινα Βανδύ στη σκηνή. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Πώς αισθάνεσαι όταν από κάτω είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης και σε βλέπει? Να δούμε ακριβώς τι μας απάντησε. Για να δούμε. Πες μου πια είσαι απόψε. Σαρώνουν οι μέλισσες, πολλαπλή απονομή των πολυπλατινένιων χρυσών επιτυχιών, ένας χαμός γίνεται. Τι να λέμε τώρα, παιδιά, τέτοια επιτυχία, ειλικρινά, ούτε στα όνειρα του Μαυρογέννη. Ακριβώς. Γιατί εγώ το ψηλιάζομαι. Και ο Θάνος φυσικά. Ο Θάνος είναι η αυτοπεποίθηση προσωποποιημένη. Δηλαδή, ένα Όσκαρ, γιατί κάνουμε και βίντεο κλιπ. Εντάξει, επειδή μιλάμε για την εκπομπή της Μαρίας Παπαδήμου, νομίζω... Μαρία. Καταλαβαίνεις τώρα. Εμείς έχουμε κάνει και ένα ντουέτο μαζί, καταλαβαίνεις πόσο. Και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Πώς αισθάνεστε που ο κόσμος αγκαλιάζει κάθε τραγούδι που βγάζετε και φτάνει νούμερο ένα στα charts? Νομίζω ότι αν δεν ξεχνάμε από πού προήλθαμε, αν δεν ξεχνάμε το λόγο για τον οποίο ξεκινήσαμε, οδεύουμε στο σωστό μονοπάτι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σπουδαίο στην πάντα αυτή. Για μένα βραδιάζε. Για μένα πάγωσε η φωτιά. Για σένα και το γιορτή. Πώς περνάτε εδώ στο Ένοστρον με τη Δέσποινα Βανδύ? Δεν θα μπορούσαμε να περνάμε καλύτερα και το εννοώ αυτό. Τη Δέσποινα τη γνώρισα πρώτη φορά στο Rising Star και έτσι ξεκίνησε η φιλία μας τότε, αλλά τώρα νομίζω ότι έχει μπει ο ένας στην καρδιά του άλλου και αυτό που συμβαίνει πάνω στο stage είναι πέρα για πέρα αληθινό. Σε λέμε ότι έχετε έρθει και πάρα πολύ κοντά on stage και έχει σχολιαστεί. Ναι, εντάξει. Πιο κοντά. Πιο κοντά από εμάς. Κάποια στιγμή θα το φάω το ξύλο, δεν το συζητώ. Ο Βασίλης από κάτω δηλαδή κοιτάει. Προσπαθώ να μην τον κοιτάζω γιατί... Για το... είναι performance αυτό, είναι σαν θεατρική παράσταση. Ακριβώς, ναι. Πριν βγούμε γελάμε μεταξύ μας με αυτό που θα συμβεί. Αλλά προσπαθούμε να αποξυμώ όσο καλύτερα γίνεται. Βρε όλα στο μέρα κάτω. Είδαμε και την Ατάσταση Θεοδωρίδη που ήρθε εδώ στη σκηνή και κάνατε χαμό. Ήταν και μια πρόταση γάμου. Κοίταξε, έχω κάνει πάρα πολλές προτάσεις γάμου στην Ατάσταση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία, αλλά ο Αραβώνας έχει επισφραγιστεί 5-6 φορές, νομίζω. Πάντα της δίνω ένα δαχτυλίδι, μου το επιστρέφει. Το έφερα το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι, αν το πάρεις, τελειώσαμε. Αν το κρατήσω, τελειώσαμε. Κανονική πρόταση γάμου έχει στο μυαλό σου? Όχι, ούτε καν. Γενικά, όταν σχολιάζω την προσωπική σου ζωή, πώς νιώθεις άβολα? Προσπαθώ να μην δίνω τροφή στα δημοσιεύματα. Είμαι cool στην προσωπική μου ζωή και βάζω μπροστά αυτό που σημαίνει με αυτά τα παιδιά. Θα σας δούμε στο Madwalk. Όχι, δεν έχει κανονιστεί κάτι. Γιατί κάτι είχαμε διαβάσει. Ναι, πολλές φορές, ναι. Πολλές Eurovision. Φορές θα πείτε το όνομα για να... κάνει ένα μπαζ, επειδή είμαστε μέλισσες, κατάλαβα. Ναι. Μπαζ, μπζ. Eurovision όμως. Yeah, what you did there. Όταν θα ισχύσει κάτι τέτοιο, θα το ανακοινώσουμε ήδη. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Βρε τα Μελισσόπουλα που τα ξέρω από μικρά παιδιά. Πραγματικά πολλά χρόνια. Από τότε που ήταν και ο Παντελής μαζί τους, που παίζει drums. Το πηγαίναμε. Πάρα πολλές επιτυχίες. Ό,τι βγάλαμε πάει νούμερο ένα. Και φοβάται. Φοβάται λίγο, είπε το Βασίλη Μπισμπίκη. Καταρχήν το Βασίλη που τον βλέπει έτσι και κάθε από κάτω. Με την πείρα. Με τον ναι και σου. Με τον πειρώνει, βέβαια. Και σου λέει τώρα μην αρπάξει και γίνει Βόσκαρη. Πάντως μιλάει για προτάσεις γάμου. Άλλη είναι που ξέρω στάλιαζε εκεί. Αλλού και περιμένει, πιστεύω, δαχτυλίδι. Πρόταση γάμου. Είναι η Γρεφαλιά Καλυφώνη. Έχουμε φωτογραφίες, ναι, από το χιλό. Ήταν εκεί στην απονομή και περίμενε, γιατί θυμάσαι το καλοκαίρι. Είχαν βρει κάποια stories που είχαν βάλει κοινά αυτοί οι δύο και υπάρχει αυτή η φημολογία. Από είχαν μια δουλάπα, ίδια δουλάπα, το θυμάμαι αυτό. Ναι, το θυμάσαι. Και στη Χαλκιδική. Είχαν την ίδια δουλάπα, θα σας πω εγώ, κύριε Μακρύδη. Είχαν την ίδια δουλάπα, ήταν και οι δύο στο ίδιο μέρος. Ανεβάζανε stories από το ίδιο σημείο, αλλά δεν ξέραν όλοι αν τελικά τα έχουν ή δεν τα έχουν. Και έτσι βγήκε αυτό το ρεπορτάζ. Την δουλάπα, το δώσε όλο. Να τάξει με το Χρήστο Μάστορα και να μην μπορεί να το πει. Έλατε. Να θε να το φωνάξει. Να το κρατά, παιδιά, είναι δικό μου και να μην μπορεί
να το πεις. Ναι. Ενώ όλοι οι άλλοι φωνάζουμε με ποιον τα έχουμε. Ας αρχίσουμε, για ξεκινά. Εσύ, εγώ σε ρώτησα πρώτη πριν. Για πες εσύ μετά. Εγώ δεν το έχω κρύψει, απλά δεν θέλω να το πω τώρα. Εντάξει.